Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο One Channel για να παρακολουθήσετε, κλείστε μου την επιστροφή παρακαλώ, για να παρακολουθήσετε την καθημερινή, απογευματινή, εναλλακτική ματιά σας στην ενημέρωση. Μια ματιά που είναι διεισδυτική τόσο όσο χρειάζεται, χωρίς να κοιτάει από την κλειδαρότρυπα και κυρίως χωρίς να λαϊκίζει στα θέματα, διότι στην πραγματικότητα δεν κερδίζει κανείς τίποτα από το λαϊκισμό. Το μόνο το οποίο μακροπρόθεσμα κάνει είναι να δημιουργεί προσδοκίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κυρίως να δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι είναι καχύποπτοι ακόμα και με τα σοβαρά θέματα. Σήμερα όμως θα δούμε λίγο από κλειδαρότρυπα, όχι γιατί δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα, αλλά κυρίως διότι δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Συμπίπτει την ίδια ώρα με την εκπομπή αυτή η μεγαλειώδης εκδήλωση για την οποία έχουν χυθεί τόνοι μελάνι και έχει καταναλωθεί πάρα πολύ οξυγόνο από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς δημοσιογράφους, προκειμένου να καταλάβουν για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Μιλάω για την εκδήλωση, την κοινή εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν ο κύριος Τεμπονέρας, η κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Μια εκδήλωση η οποία δημιούργησε τριγμούς σε όλα τα κόμματα, από το κέντρο και προς τα αριστερά. Διότι αφενός έχει ένα τίτλο που μάλλον είναι παραπλανητικός για τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν σε ένα κόμμα και υποτίθεται ότι πιστεύουν στον αρχηγό τους. Ο τίτλος είναι «Ποιος θα είναι αντίπαλος, ποιος θα σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη». Η αυτονόητη απάντηση για όλα τα κόμματα είναι ο αρχηγός του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, αφήνω την κυρία Αχτσιόγλου απ' έξω, η οποία και αυτή έχει αρχηγό στο κόμμα της και θα μπορούσε αυτός να είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο θέλει η κυρία Αχτσιόγλου, θέλει να αναζητήσει κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος έχει και καινούριο αρχηγό, τον κύριο Κασελάκη, αλλά παρόλα αυτά αναζητεί κάποιον αντίπαλο του Μητσοτάκη. Και βεβαίως για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος Χριστοδουλάκης πηγαίνει εκεί, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης για λίγο καιρό είχε φτάσει να είναι δεύτερο κόμμα. Και λέω για λίγο καιρό, γιατί θα δούμε σήμερα μια δημοσκόπηση που δείχνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε όμως από το θέατρο Α, εκεί δηλαδή, που γίνεται αυτή η εκδήλωση και είναι ήδη η Μαρία Αστερίου εκεί για να μας μεταδώσει λίγο το κλίμα. Μαρία, καλησπέρα. Σταμάτη, καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, τις προϋποθέσεις για μια πιθανή κοινή στρατηγική των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη αναζητούν σήμερα εδώ από την εκδήλωση που διοργανώνει η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ και η Έφη Αχτιόγλου από την Νέα Αριστερά. Πρέπει να σου πω, Σταμάτη, ότι είχαμε πριν από λίγο μια ευνηδιαστική επίσκεψη εδώ στην εκδήλωση αυτή του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος αντιμετωπίστηκε και με χειροκροτήματα αλλά και με σχετικές αποδοκιμασίες. Μάλιστα διέκοψε την κυρία Αχτιόγλου, η οποία ήδη είχε ξεκινήσει την ομιλία της. Παρ' όλα αυτά κάθισε στην θέση του. Αναμένουμε να δούμε αν θα τοποθετηθεί αργότερα, αν θα θελήσει να μιλήσει. Πρέπει να σου πω στα μάτια ότι ο κόσμος εδώ είναι πάρα πολύ. Η αίθουσα κάτω είναι κατάμεστη. Κανονικά η αίθουσα χωράει 300 άτομα. Είναι σίγουρα πάνω από 400 άτομα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όρθιοι, υπάρχουν άτομα στο φαγέ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει καν να μπουν και είναι πίσω μου, όπως βλέπετε. Να σου πω επίσης στα μάτια ότι όταν προσήλθαν εδώ οι ομιλητές της εκδήλωσης, ο κύριος Τεμπονέρας, έκαναν κάποιες δηλώσεις. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε χαρακτηριστικά ότι το ερώτημα δεν είναι ποιος είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά πώς είμαστε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από τη δική του πλευρά είπε ότι ερχόμαστε με τη δύναμη των ιδεών του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε όχι για πρόσωπα, αλλά για πολιτικές. Ενώ και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε υπέρ του διαλόγου, όπως και ο κύριος Τσακαλώτος. Η κυρία Αχτσιόγλου ήταν η πρώτη που πήρε το λόγο και πρέπει να σου πω ότι είναι σαφές από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ότι μιλάει ανοιχτά για μια ενοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων, για έναν συνασπισμό, όπως τον χαρακτήρισε, απέναντι στην κυριαρχία και την δεξιά πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να σου πω επίσης ότι έκανε κριτική στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουν μία φαντασίωση ότι αν συνενέσουν με τη Νέα Δημοκρατία θα κερδίσουν τον μεσαίο χώρο. Επανέλαβε επίσης στα μάτια αυτό που είχε πει και στην προεκλογική της καμπάνια για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με την πολιτική δεν παίζουμε, η πολιτική είναι κάτι σοβαρό, και τόνισε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται και μία στοιχειώδης πολιτική σοβαρότητα. Έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση στην κούρσα των εξοπλισμών που έχει ξεκινήσει. Μαρία, σε διακόπτω, γιατί βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή τον κύριο Κασελάκη σε πλάνα πριν από λίγη ώρα να μπαίνει στο θέατρο χαμογελαστός. Χαιρετά και έναν συνάδελφό μας εκεί, εγκαρδίως βλέπω.
Δύο συναδέλφους μου βλέπω τώρα. Ο Σπύρος Γκουτζάνης, ο αρχισυντάκτης Αυγής, ο ένας. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό και να μου περιγράψεις λίγο το κλίμα. Καταρχήν, ήταν ευνηδιαστικό. Είχε ειδοποιήσει ότι θα πάει, ξέραμε κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τον είχα στο μυαλό μου για ακροατήριο αυτής της εκδήλωσης. Όχι, δεν ήξερε κανείς ότι θα έρθει και αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις και του κόσμου αλλά και των ομιλητών. Δηλαδή δεν τον περίμενε κανείς, είχε ήδη ξεκινήσει η εκδήλωση. Όπως είπα και προηγουμένως, η κυρία Αχτιόγλου ήδη είχε ξεκινήσει την τοποθέτησή της και ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται φωνές από το φουαγέ του θεάτρου. Και προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συνέβαινε ήταν ότι μπήκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, όπως φαντάζεσαι. Έκανε κάποια αναφορά η κυρία Αχτιόγλου στον κύριο Κασελάκη? Όχι, όχι, δεν είπε τίποτα η κυρία Αχτιόγλου. Του είπε γεια σου, πρόεδρε, σίγουρα ξέρω γιατί το διάβασα, αλλά δεν ξέρω αν είπε και κάτι άλλο. Το γεια σου, πρόεδρε, ακούστηκε από διάφορους. Η αλήθεια είναι, στα μάτια εκείνη την ώρα επικρατούσε πανικός μέσα στην αίθουσα, ενδεχομένως να μην το άκουσα. Αλλά δεν υπόθηκε κάτι, δεν υπήρξε κάποιος διάλογος μεταξύ των ομιλητών του πάνελ και του κυρίου Κασελάκη. Και οι αποδοκιμασίες, Μαρία. Από πού προήλθαν? Υπήρξαν από μια μικρή μερίδα του κόσμου. Από τον κόσμο που καθόταν ήδη στην αίθουσα του Φουαγέ, όχι από πάρα πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν οι σχετικές αποδοκιμασίες. Και τώρα θέλω να επενδύσω στο οξύ μάτι σου. Τι κόσμος είναι εκεί? Είναι παραδοσιακή Πασόκη, είναι παραδοσιακή Σιριζέη, είναι ηλικιωμένη, είναι νεαρή? Για πες μας λίγο την ανθρωπογεωγραφία της αίθουσας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω δει και αρκετούς νέους, σίγουρα περισσότερους από όσους περίμενα, για να πω την αλήθεια. Όχι ενδεχομένως αρκετούς. Πολύ περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερων ηλικιών, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, από 55-60 ετών και άνω. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι που προέρχονται από τον χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως της αριστεράς ενδεχομένως, όχι τόσο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είδαμε ανθρώπους να συνοδεύουν τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Αντιθέτως, είδαμε ανθρώπους να έρχονται κοντά στην Εφία Χτσιόγλου και στον Διονύση Τεμπονέρα. Να σου πω κάποια ονόματα που έχουμε δει στα μάτια εδώ. Είναι ο κύριος Δραγασάκης, είναι ο κύριος Βίτσας, είναι ο κύριος Μπελαβίλας. Έχει έρθει ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Είδαμε και τον Παναγιώτη Καρκατσούλη από τα στελέχη που ενδιαφέρονται για το χώρο της κεντροαριστεράς. Και υπάρχουν αρκετά στελέχη και από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, όπως για παράδειγμα ο κύριος Μαργαρίτης. Ωραία. Μαρία, εσύ θα παραμείνεις προφανώς εκεί. Εφόσον υπάρξουν και καινούργιες εκπλήξεις, δεν ξέρω, μπορεί να πάει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός αργότερα, θα το δούμε. Θα ξανασυνδεθούμε έτσι κι αλλιώς μάλλον μαζί. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουμε και στη συνέχεια. Θέλω προς το παρόν να σε χαιρετήσω και να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς έπαιξε αυτό το πλάνο πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων, την είσοδο δηλαδή του κυρίου Κασελάκη στο θέατρο. Για να δούμε. Λοιπόν, συγγνώμη. Μετά την ευνηδιαστική είσοδο του κυρίου Κασελάκη, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στην εκδήλωση, τον καλωσορίζουμε. Θα δώσουμε χρόνο στη συνέχεια να δώσει ένα χαιρετισμό. Θα συνεχίσει η κυρία Αχτιόγλου, μιας και την διακόψαμε. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά και παρακαλώ να κρατηθεί ένας πολιτισμός και μια ηρεμία. Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Στέφανη. Καλησπέρα. Λοιπόν, περιέγραφα λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Καλησπέρα, Στέφανη, είπε, και όχι καλησπέρα, πρόεδρε. Εδώ που τα λέμε, θα ήταν περίεργο να τον αποκαλέσει πρόεδρο η κυρία Αχτσιόγλου. Δεν τον ήθελε για πρόεδρο, γι' αυτό και έφυγε και έφτιαξε δικό της κόμμα μαζί με τους υπόλοιπους. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω ότι το φαινόμενο Κασελάκης συνεχίζει να διαλύει οτιδήποτε βρίσκεται στο δρόμο του, σαν να δώσει ρωτήρας. Πήγε στην εκδήλωση, την εκδήλωση την οποία απαξίωσαν όλοι οι υπόλοιποι, και φυσικά έγινε ο ίδιος το θέμα συζήτησης. Ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χειρίζεται την επικοινωνία ο κύριος Κασελάκης.
Είμαι σίγουρος ότι οι αντίπαλοι του, ιδεολογικοί, πολιτικοί και άλλοι που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, θα είναι έξαλλοι με την παρουσία του εκεί, γιατί γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι παρόντος Κασελάκη, πασανίρ, δεν ξυλεύεται, αλλά εξαφανίζεται. Θέλω να πάω στην Αγγελική Σπανού, που είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας και κυρίως φίλη μου, η οποία μας έχει βοηθήσει πολλές φορές να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον πολύπαθο μάλλον χώρο της κεντροαριστεράς. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα. Παρακολουθούσα και εγώ πριν την εκδήλωση διαδικτυακά. Έχει εντυπωσιακά πολύ κόσμο. Βέβαια, συνηθίζεται στις εκδηλώσεις κεντροαριστεράς να υπάρχει κόσμος. Αλλά τώρα, επειδή έχουν αλλάξει εποχές, δεν είμαστε στην εποχή του Ακροπόλ. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχει. Μήπως είναι όμως η ίδια και η ίδια, Αγγελική. Δηλαδή, βλέπουμε κόσμο, αλλά μετά πάνε στις κάλπες και δεν τους ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Ναι, από ό,τι κατάλαβα από διάφορους φίλους και γνωστούς που είναι εκεί, δεν είναι ήδη και οι ίδιοι, με την έννοια ότι δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή και το βέτο ήταν πολύ σκληρό της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχουν καθόλου επαγγελματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, πόσο μάλλον βουλευτές. Υπάρχει πολύ ανέστιος κόσμος της αριστεράς, ας πούμε, μέχρι τις παρυφές της ανανοτικής αριστεράς. Νομίζω ότι ακούγεται μέσα από το μικρόφωνο σου, ακούγεται η εκδήλωση, αν μπορείς να χαμηλώσεις τον υπολογιστή. Είναι αυτή ακριβώς που ρυθμίζει. Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Υπάρχει, δηλαδή, η αντικασελακική αριστερά είναι εκεί, ας το πούμε. Λοιπόν, άκουγα αυτό που έλεγες πριν, ότι το φαινόμενο Κασελάκης... Οδοστρωτήρας Κασελάκης, έτσι τον χαρακτήρισε. Ναι. Και θα συμπληρώσω ότι ο Κασελάκης απέδειξε σήμερα ότι είναι και έχει θάρρος, έχει θράσος, έχει δύναμη και παίρνει ρίσκα. Αυτά είναι ηγετικά χαρακτηριστικά, έτσι. Δηλαδή, πήγε κανονικά στο στόμα του λύκου και πήγε με μια φοβερή άνεση. Δηλαδή, με ανθρώπους που πρόλαβα και μίλησα που ήταν εκεί, δεν σάστησαν. Μετά θύμωσαν σε δεύτερο χρόνο, αλλά πραγματικά δεν καταλάβαιναν πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό. Μισό λεπτό για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, Αγγελική. Είναι μια κατάμεστη, όπως λες, αίθουσα, χωρίς πασόκους. Κατάμεστη. Άρα δεν είναι ότι είναι ετερόκλητο το κοινό, έχει και πασόκους και σιριζέους. Είναι η αντικασελακική αριστερά, ξεκάθαρα. Είναι κυρίως η νέα αριστερά, λοιπόν. Ναι, ναι. Αυτοί οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται στο 2%, ούτε καν στο 3%, που το λέγαμε ως δημοσιογραφικό αστείο στο προηγούμενο διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν. Εντάξει, και ένα κομμάτι, ισοκομματική αντιπολίτευση μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προσπαθεί να εκφράσει ότι μπονέρας, έτσι. Τέτοιος κόσμος υπάρχει. Και μισό λεπτό, λοιπόν, να το δούμε. Είναι μια κατάμεστη αίθουσα, λοιπόν, με πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς, πώς να το πούμε, με εξ-ΣΥΡΙΖΕΟΥς. Υπάρχουν και κάποιοι ακόμα, για παράδειγμα, τώρα μου σφύριξαν στο αυτί ότι ήταν και ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης εκεί, μια συνιστόσα, ναι, ΠΑΣΟΚ, αλλά και αυτός, ναι, περίπου της ίδιας, του ίδιου κλίματος. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν γεμίσει την αίθουσα, βρίσκονται εκεί και η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία είναι στο φυσικό της περιβάλλον, φυσικά με τους συντρόφους της, βρίσκεται εκεί και ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος δεν μπορεί να τον πει έξω από τα νερά του, γιατί ναι, μεν έχει παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μοιάζει από τις τοποθετήσεις του να νιώθει πιο άνετα με αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι και ο κύριος Χριστοδουλάκης. Μοιάζει, για να το κάνουμε συγκεκριμένο, έτοιμος να αμφισβητήσει τον Κασελάκη μετά τις ευρωεκλογές και εφόσον το αποτέλεσμα δεν ακριβώς είναι κακό για το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, είναι ΠΑΣΟΚ, αλλά. Εμείς που κάνουμε το ρεπορτάζ είναι βουλευτής προφανώς και μάλιστα σε μια δύσκολη περιφέρεια, στο υπόλοιπο Αττικής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Εμείς που κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ και καταλαβαίνουμε τι γίνεται, αντιλαμβανόμαστε ότι οι σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι φοβερές. Δεν είναι και τσακωμένοι, αλλά δεν είναι φοβερές. Και επιδεινώθηκαν λόγω της συμμετοχής του σε αυτή την εκδήλωση. Επιδεινώθηκαν προφανώς, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης το φέρει βαρέως ότι πήγε ένας τέλεχος του εκεί. Και ξαφνικά μέσα σε αυτούς τους, ας το πούμε έτσι με εισαγωγικά, ορθόδοξους ΣΥΡΙΖΕΟΥς, εμφανίζεται ο έξω από εδώ, ο Κασελάκης, ο οποίος τους πήρε το κόμμα και τους ανάγκασε να πάνε στη Νέα Αριστερά και να είναι στο 2%. Και πάλι καλή ήταν η αντίδραση. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος για να ξαναενωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Με τον Κασελάκη δεν υπάρχει κανένας ανοιχτός διάβλος. Αυτό που παίζεται είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καλό ποσοστό, δηλαδή έρθει τρίτος,
Και εφόσον αμφισβητηθεί η ηγεσία και υπάρξει νέος πρόεδρος, που δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτή τη στιγμή, γιατί ο Κασελάκης δεν πρόκειται να φύγει, όπως έχουν ξαναπεί, δεν πρόκειται να φύγει εύκολα, εν πάση περιπτώσει, η οικία βουλήσει, τότε ναι, τα πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς, όχι η ομπρέλα, δηλαδή η ομάδα Αξιόγλου, όπως τη λέμε δημοσιογραφικά, μπορούν να επιστρέψουν και να επανασυγκοληθούν τα σπαράγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό στο μάτι αυτή τη στιγμή για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Κασελάκης δεν έχει καμία διάθεση να φύγει. Έχει πει ότι θα διεκδικήσει τις εθνικές εκλογές το 2027, εάν γίνουν όπως είναι προγραμματισμένο, και ότι εκεί θεωρεί ότι θα κρυθεί, χρειάζεται χρόνο. Αγγελική, σήμερα να σε ξαναδιακόψω πέδειξε λίγο, να ακούσουμε μαζί, είναι τώρα στο Βήμα ο κύριος Χρυστοδουλάκης, για να δούμε μήπως είμαστε τυχεροί και πιάσουμε τον Τζόκερ και πει κάτι ο ΝΕΡ, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για να το σχολιάσουμε. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Που αφορούν τα συνδικάτα, τα εργατικά κινήματα, ακόμα και το ίδιο το κοινοβούλιο. Να έχουμε το θάρρος να βγούμε μπροστά για αυτά στα οποία συμφωνούμε πολιτικά και στρατηγικά. Αλλά θα πω και το εξής. Όπως είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι δεν συζητάμε επουδενή για συγκολήσεις μηχανισμών, για συνενώσεις κομμάτων, για συνεννοήσεις πίσω από κλειστές αίθουσες και κάτω από και μέσα μάλλον σε σκοτεινούς διαδρόμους. Και αυτό πρέπει να είναι απόλυτα καθαρός. Πολύ τυχερή όντως, Αγγελική, διότι πρώτον ακούσαμε τον κύριο Χρυστοδουλάκη οι πρώτες λέξεις που λέει να είναι οι λέξεις ταμπού για την αριστερά, αυτές τις οποίες τις λατρεύει, δηλαδή συνδικάτα και οργανώσεις και εργατικά σωματεία κτλ. Και στη συνέχεια απάντησε στο ερώτημα που σου έθεσα προηγουμένως, ότι δεν μιλάμε για συγκόληση. Δεν ξέρω για τι μιλάνε ή αν έχει κάποια σημασία τελικά αυτό που είπε ο κ. Χρυστοδουλάκης. Θα σου πω. Όχι, έχει σημασία. Στα μάτια, και αυτό είναι το κλειδί. Γιατί, όπως είναι ο δικός μας εκλογικός νόμος, για να κατέβουν μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να αυτοδιαλυθούν. Και μετά να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει με τα παρόντα δεδομένα. Αυτό για το οποίο μιλάει ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης, το οποίο είναι και η επίσημη θέση της Χαριλάου Τρεκού, που αναφέρθηκε άλλωστε ονομαστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας έτσι μια προσπάθεια αναφέρομαι στο σχέσεων, είναι το περίφημο Πασόκ Πλας. Δηλαδή, εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Να γίνουν διάφορες προσχωρήσεις τελεχών από την ευρύτερη αριστερά και να μεγαλώσει αυτό το Πασόκ. Θέλουν και τα τρία κόμματα όμως, Αγγελική, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Και ο κύριος Κασελάκης που στέλνει ως παρακολούθημα και τους δύο. Και η Νέα Αριστερά είχε προσπαθήσει να κάνει παρακολούθημα. Οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που τη συνιστούν, είχαν προσπαθήσει να κάνουν παρακολούθημα το Πασόκ. Το έλεγε ανοιχτά ο κύριος Τσίπρας τότε. Ακριβώς. Εδώ και η Έφη Αξιόγλου, πριν, επειδή άκουσα την ομιλία της, είπε ξεκάθαρα ότι δεν μιλάμε για συγχώνευση. Διατηρούμε την αυτονομία μας και λοιπά και λοιπά. Έτσι. Δηλαδή, καμία από τις πλευρές αυτές τις τρεις δεν συζητάει το θέμα της αυτοδιάλυσης. Γιατί τα κόμματα στα μάτια, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και οικονομικές οντότητες, είναι και γραφειοκρατικοί μηχανισμοί. Παίρνουν επιχορήγηση. Ακριβώς. Άρα δεν... Να απεμποληθούν αυτά τα προνόμια είναι πάρα πολύ δύσκολο στο όνομα του περίφημου ελληνικού επινέ και τα λοιπά, άσε που δεν υπάρχει μητέρα για να συνενώσει όλα αυτά τα κομμάτια με μια ελπιδοφόρα πρόπτικη. Έλεγα λοιπόν πριν ότι ο Κασελάκης δεν πρόκειται να φύγει μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Να βλέπω και το σταμάτημα Μαλέλη είναι εκεί, ο συνονόματός μου, ναι, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φάρος της αριστεράς πια, δηλαδή είναι πολλά χρόνια που ασχολείται με αυτό, έτσι. Ναι, και είναι υπέρμαχος των προοδευτικών συγκλήσεων με κάθε τρόπο, είναι και στέλεχος του ΜΕΚΑ και έχει αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης θα δώσει τη μάχη να ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2027 και πιστεύει ότι μέσα στον χρόνο θα καταφέρει να ισχυροποιηθεί το κόμμα του. Εάν αμφισβητηθεί, θα προσφύγει ξανά στη βάση και θα έχουμε νέα εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Και εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα για οποιονδήποτε τεμπονέρα ή άλλων δελφίνων, νομίζω ότι θα το πάρει έτσι απλά το κόμμα. Βέβαια, αποκλείεται προφανώς να πάνε και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς να καταθέσουν υποψηφιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναγίνουν αρχηγοί, φαντάζομαι. Εννοείται, πως δεν θα γίνει αυτό. Καλά, και τουλάχιστον αυτό λέμε εμείς που είμαστε ψύχρεμοι και λογικοί άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Στην ελληνική πολιτική ιστορία γίνονται πολλά. Η Νέα Αριστερά αυτό που προσπαθεί είναι να συνεργαστεί με τον Πέτρο Κόκαλη.
Για να κατέβουν με κοινό ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές. Ο Πέτρος Κόκαλης ανακοινώσει αύριο το κόμμα του, έχοντας δίπλα του τον πρώην αντιδήμαρχο Αθηναίων υπεύθυνο του προσφυγικού Λευτέρη Παπαγιαννάκη, το γιο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, και την Μαρία Βασιλάκου, πρώην αντιδήμαρχο της Βιέννης, πρώην αντιπρόεδρο των Πρασίνων της Αυστρίας. Και γι' αυτό ο κόσμος, επειδή έχουμε Αθήνα, Βιέννη και Πέτρο Κόκαλη που είναι έτσι κι αλλιώς κοσμοπολίτης. Κόσμος, γιατί η κίνηση με οικολογική ατζέντα με την οποία εμφανίστηκε στη δημόσια ζωή ο Πέτρος Κόκαλης λέγεται Κόσμος και είναι, θα σου έλεγα, και πάρα πολύ συγκροτημένη. Πάντως είναι πολύ συγκροτημένος έτσι κι αλλιώς ενδεχομένως ο Πέτρος Κόκαλης ασχολείται με αυτό πάρα πολύ εντατικά. Όμως θα έλεγα ότι είναι μια παράδοξη φιλοδοξία για τη Νέα Αριστερά, η οποία έφυγε γιατί τον έβρισκε λίγο πιο κεντρό και λίγο πιο, πώς να το πω, φιλοκαπιταλιστή τον Κασελάκη, να έχει φιλοδοξία να συνεργαστεί με το κόμμα του Πέτρου Κόκαλη, το όνομα του οποίου είναι συνδεδεμένο με ένα πράγμα στην Ελλάδα, με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κοίταξε, όλα θα κρυθούν από τις δημοσκοπήσεις στα μάτια. Οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο καλύτερες για τη Νέα Αριστερά οι τελευταίες, αλλά παραμένουν απογοητευτικές. Εάν συνεχιστούν έτσι τα δημοσκοπικά δεδομένα την άνοιξη, είναι προφανές ότι η προσπάθεια αυτή θα ενταθεί. Το ίδιο ισχύει και τον κύριο Κόκαλη. Ακόμα, προφανώς, έχει κάποια μέτρηση υπόψη του και ανακοινώνει κόμμα, αλλά σε λίγο θα δούμε και οι δημοσκοπήσεις θα δημοσιοποιηθούν και θα μετρούν τον κόσμο. Ανάλογα με το τι θα φανεί και γι' αυτό θα πάρει τις αποφάσεις του, νομίζω. Δηλαδή, το σενάριο είναι ανοιχτό, αν θα συνεργαστούν. Πάμε λοιπόν στο Πασόκ. Στο Πασόκ, και να κλείσουμε με Πασόκ, κατακτήσει. Ναι, αν πάρει τη δεύτερη θέση, όποιο και να είναι το ποσοστό, ακόμα και αν είναι κάτω από 15%, δηλαδή είναι μικρό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από πρόεδρος. Αυτό να το ξεχάσετε. Γιατί να παραιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από πρόεδρος, πώς προέκυψε, πώς γίνεται αυτό? Ενώ αν είναι το ποσοστό χαμηλό. Εξαρτάται, φαντάζομαι, πόσο χαμηλό θα είναι, Αγγελική, άμα είναι 1 ή 2%. Αν έχει τη δεύτερη θέση, όποιο και να είναι το ποσοστό, κράτα το, να το θυμάστε, να το ξαναπαίξουμε ότι στο είπα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Προφανώς, το πιστεύω και εγώ αυτό. Δεν θα φύγει. Εάν βρεθεί στην τρίτη θέση. Για κάνε ένα, βάλε άλλο ένα pause να ακούσουμε και 10 δευτερόλεπτα από τον κύριο Τεμπονέρα, μήπως είμαστε και πάλι τυχεροί. Για να δούμε. Ότι πρόκειται για μια καχεκτική ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Από τη μία έχουμε ένα ισχυρό δεξιό κόμμα και από την άλλη έχουμε μία κατακερματισμένη και πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση που προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να αρθρώσει ολοκληρωμένη εναλλακτική ιδεολογικοπολιτική πρόταση. Επιπλέον σε όλα αυτά, η ρευστοποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος, η διάχυση των ταυτοτήτων, σε συνδυασμό με την αποδοχή των δεξιών πολιτικών. Αγγελική, δεν ξέρω, η Μαρία Στερίου μας είπε ότι έχει κόσμο από όλες τις ηλικίες. Μπροστά, βέβαια, φαντάζομαι την τιμητικέ θέσει. Είναι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είδα και τον κύριο Κουρουμπλή, αν δεν απατώμαι εκεί. Η εκδήλωση της Εφημερίδας των Συντακτών. Ενδιαφέρον πολύ όλο αυτό που γίνεται. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα και θα σε αποδεσμεύσω. Βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση. Ακούγονται ιδέες από κάθε κατεύθυνση. Μήπως τελικά το πρόβλημα της αριστεράς και της ελληνικής και διεθνώς είναι δομικό? Μήπως δεν έχει πλέον αφήγημα? Μήπως όπως κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ήρθε η ώρα να θεωρούνται αυτές οι ιδέες από τους πολίτες ως πολύ παροχημένες και καλά, το αφήγημά τους να είναι παμπάλαιο? Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και δεν θα την ξεπετάξουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Αποκλείεται. Θα πούμε ότι περιμένουμε 4 Μαρτίου, νομίζω είναι η μέρα των γενεθλίων, την ανακοίνωση του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου. Άρα θα έχουμε 2 νέα κόμματα στο χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αριστερό το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου? Όχι, είναι αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δεξιότερα του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε. Όχι. Να δούμε, καλά το λες. Για να δούμε. Αγγελική Σπανού, λοιπόν, σκέψου αυτή την ερώτηση που σου έκανα και στην επόμενη σύνδεσή μας θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα έχουμε την περισσότερο χρόνο. Την επόμενη είμαι έτοιμη. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μείνουμε στα πολιτικά, κυρίες και κύριοι, και θέλω να φιλοξενήσω τώρα πάλι με Skype τον κύριο Νίκο Ρωμανό από το άλλο στρατόπεδο, από το στρατόπεδο που δεν έχει πολύ διασπαστεί, από αυτό για το οποίο ο κύριος Τεμπονέρας μόλις είπε ότι σε κάθε περίπτωση αυτή είναι πανίσχυρη. Να, ο Νίκος Ρωμανός, λοιπόν, εδώ με Skype. Καλησπέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαρή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά τα πολιτικά, τα επίκαιρα που γίνονται εκεί. Έχετε ένα σχόλιο για ό,τι συμβαίνει στο θέατρο Α? Σας απασχολεί, σας φοβίζει, σας δημιουργεί προσδοκίες, σας βοηθάει να υπάρχει μια πιο σοβαρή αντιπολίτευση, ενώ πιο οργανωμένη, όχι πιο σοβαρή από πλευρά σοβαρότητας? Σίγουρα εμείς
προσδοκούμε, θέλουμε, μας βοηθάει, όπως σωστά λέτε, να έχουμε μια σοβαρή, μια ισχυρή, μια δημιουργική αντιπολίτευση πάνω απ' όλα. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτό. Παρακολουθούμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα συμβαίνουν στη κεντροαριστερά. Από εκεί και πέρα έχει το δικό του ενδιαφέρον το γεγονός ότι και ο κύριος Κασελάκης συμμετέχει ουσιαστικά σε μια εκδήλωση που τιτλοφορείται απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος. Εσείς τι λέτε, τι απαντάτε, εσωκομματικά τι απαντάτε, ποιος είναι πιο πιθανόν από όλους αυτούς που είναι μνηστήρες της θέσης? Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ο κύριος Κασελάκης, ποιον θεωρείτε πιο δυνατό αντίπαλο? Κοιτάξτε, όπως δεν μπαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων, έτσι δεν μπαίνουμε και στα εσωτερικά της κεντροαριστεράς. Εγώ δεν ρώτησα τα εσωτερικά, λέω εσείς ποιον θεωρείτε αντίπαλό σας. Εμείς θεωρούμε αντίπαλο τα προβλήματα, αν ρωτάτε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι όσο καλύτερα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τόσο καλύτερη θα είναι η κυβέρνηση, τόσο καλύτερα θα απαντάμε σε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι μια θέση στο διπλωματικό σώμα σας αξίζει πραγματικά για την απάντηση που μου δώσατε. Την αντιπαρέχομαι. Είναι πραγματικότητα όμως, κύριε Ζαχαρέ, και ειδικά όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση με τα χαρακτηριστικά που συζητήσαμε πριν, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία το να έχεις ως αντίπαλο τα προβλήματα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα προβλήματα και θέλω πρώτα απ' όλα να μου πείτε εάν θεωρείτε ότι το πρόβλημα με τους αγρότες κάπως εκτονώνεται. Και θα σας πω γιατί μετά την άποψή σας θα φιλοξενήσω έναν αγρότη να μας πει την άποψή του, θα τον ακούσετε κι εσείς. Κοιτάξτε, αυτό που άκουσα μετά τις δύο συναντήσεις και από τον εκπρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, των αγροτών που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση και από τον εκπρόσωπο των συνεταιρισμών που συμμετείχαν. Άρα θα υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, αυτό μας προαναγγέλλεται? Όχι. Αυτές οι δύο ήταν οι συναντήσεις και νομίζω ότι με αυτές τις συναντήσεις ουσιαστικά καλύπτεται και το σύνολο των εκπροσώπων των αγροτών και του αγροτικού κόσμου. Απλά λέω ότι αυτό που άκουσα από τους εκπροσώπους αυτούς βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ότι ουσιαστικά οι μεν πρώτοι θα πάνε στα μπλόκα να ενημερώσουν, να διαβουλευθούν και φαντάζομαι και ελπίζω να αναγνωρίσουν αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα από την κυβέρνηση και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι του ηλεκτρικού αλλά φυσικά και στο κομμάτι του πετρελαίου και στο κομμάτι των θεσμικών ετοιμάτων, γιατί υπάρχουν και μια σειρά θεσμικών ετοιμάτων που συνηθίζουμε να τα βγάζουμε από τη συζήτηση, αλλά είναι και αυτά πολύ σημαντικά και εκεί νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η κυβέρνηση. Ωραία. Άρα λοιπόν στο πρώτο σκέλος αυτό και στο δεύτερο όσον αφορά τον εκπρόσωπο των αγροτών που συμμετέχουν στους εταιρισμούς, επίσης νομίζω ότι αναγνωρίστηκε ότι έγινε σε ένα πολύ καλό κλίμα η συζήτηση και ότι υπήρξε πολύ καλή διάθεση από την κυβέρνηση και δόθηκαν πράγματα που έχουν τη δική τους αξία. Βάλτε μια τελεία, μείνετε στη θέση σας, να ακούσουμε και την άποψη ενός αγρότη. Ο κύριος Αληφτήρας τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή νομίζω, για να μας πει την άποψή του με τηλεφωνική σύνδεση, να μας πει ο άνθρωπος τι πιστεύει αυτός ή τι κλίμα επικρατεί, γιατί φαντάζομαι ότι ήδη θα έχει συνομιλήσει με τους συναδέλφους του, είτε στον μπλόκο είτε στο καφενείο, κάπου θα τους έχει δει, να μας πει τι άποψη έχουν οι αγρότες για όλα αυτά που συζητήθηκαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γεια σας κύριε Αληφτήρα. Βεβαίως υπάρχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ακούω, πείτε μου, είστε ικανοποιημένοι από ό,τι έδωσε η κυβέρνηση? Πήγαμε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, κάναμε ένα διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Κάποιος μιλάει πολύ κοντά σας και δεν ακούω τι λέτε. Ναι, επιστρέφουμε αυτή τη στιγμή στον μπλόκο μας. Είναι συνάδελφοι αγρότες αυτή τη στιγμή. Ωραία, αν μπορείτε, αν μπορούν κάπως λίγο σιγότερα για να ακούμε εσάς. Κάναμε σήμερα το ραντεβού. Πήραμε την κατανόηση του κ. Μητσοτάκη ότι κάνουμε έναν λογισμένο αγώνα. Ότι δεν δημιουργούμε πρόβλημα στην οικονομική ευημερία και στην κοινωνική συνοχή, αλλά απαντήσεις στα αιτήματα και στο πλαίσιο αιτημάτων που του είχαμε θέσει δεν πήραμε. Τι εννοούμε, δεν πήραμε. Όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, επιμένει στο 83 εκατομμύρια ευρώ που είχε ανακοινώσει πριν 10 μέρες κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων, με τη μόνη διαφορά ότι θα δώσει τα μισά χρήματα τέλος Μαρτίου, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, και άφησε μια δυνατότητα, ένα παράθυρο, αν τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά και πώς είναι οι συνθήκες. Να το 2025 να γίνει κάτι σε μονιμότερη βάση, αλλά χωρίς να αυξάνεται το ποσό και χωρίς να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το ποσό της συνετής επιστροφής στο πετρέλαιο. Καμία απάντηση όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τα εφόδια για τις ζωοτροφές.
Μείωσε το ΦΠΑ στα λιπάσματα από ό,τι είδα όμως. Ορίστε. Μείωσε όμως το ΦΠΑ στα λιπάσματα και στα γεωργικά εργαλεία. Το ΦΠΑ είναι ένας ουδέτερος φόρος, τον παίρνουμε, τον αποδίδουμε, κρατάμε βιβλία. Οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι αυτό που θα ρίξει το κόστος παραγωγής, ένα μέτρο που θα ρίξει το κόστος παραγωγής. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, μας έκανε την πρόταση ότι τα 2 συν 8 χρόνια. Τα 2 χρόνια είναι σταθερή τιμή της κιλοβατόρας από τα 9,3 λεπτά μέχρι τα 11. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, γιατί διαχωρίζει τους αγρότες σε συνεταιριζόμενους και μη και σε αυτούς που οφείλουν στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι. Μετά όμως από τα 2 χρόνια, στα επόμενα 8 χρόνια, το 1 τρίτο της ενέργειας που καταναλώνεται θα πληρώνεται με αυτή την τιμή της κιλοβατόρας και το άλλο θα πληρώνεται με την τιμή που υπάρχει στην αγορά ενέργειας σε αυτή την χρονική περίοδο. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω ότι είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο μπορεί λίγο να συγκλίνει με τα 7 λεπτά που είχαμε πει. Έχουμε απόσταση, αλλά είναι το μοναδικό μέτρο που μπορούμε να πούμε ότι καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση έκανε μια προσπάθεια να δει τα προβλήματα των αγροτών. Ωραία. Συνολικά θέλω ένα σχόλιο για να σας κλείσω. Για να σας αποδεσμεύσω, είστε ικανοποιημένοι, δυσαρεστημένοι, πιστεύετε ότι θα συνεχιστούν τα μπλόκα, ναι ή όχι? Ναι, δεν μείναμε ικανοποιημένοι από το ραντεβού με την κυβέρνηση. Ζητούσαμε απαντήσεις, αυτές απαντήσεις που θα δείχνουν ότι αποδέχονται ότι είναι αγώνας επιβίωσης και θα μας βοηθήσουν. Γυρνάμε αυτή τη στιγμή στα μπλόκα μας. Έχουμε σε μια ώρα γενική συνέλευση στο μπλόκο Ε65. Θα δούμε τι λένε οι συνάδελφοί μας, αλλά όταν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιούνται, αυτομάτως σημαίνει ότι δεν μπορούμε να φύγουμε. Οπότε συνεχίζουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Με ποια μορφή? Με αυτό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αγρότης από την Καρδίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλό δρόμο κιόλας. Και έρχομαι ξανά σε εσάς, κύριε Ρωμανέ. Θα σας θέσω ένα μάλλον δύσκολο ερώτημα. Απ' τη μία μεριά, οι αγρότες δεν είναι ικανοποιημένοι γιατί θεωρούν ότι πήραν ψίχουλα. Απ' την άλλη μεριά, έχω μιλήσει σήμερα από το πρωί με αρκετούς σοβαρούς οικονομικούς αναλυτές, κυρίως ιδιωτικών τραπεζών του εξωτερικού, οι οποίοι μου λένε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχει τελειώσει με το απόθεμα που είχε, λόγω και των καινούριων δημοσιονομικών όρων που φέρνει το ανανεωμένο έστω σύμφωνο σταθερότητας. Άρα, κινείται επί ξηρού ακμής η ελληνική οικονομία, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και οι αγρότες δεν είναι ικανοποιημένοι. Πώς το καταφέρατε έτσι? Κοιτάξτε, καταρχάς το αν είναι ικανοποιημένοι ή όχι οι αγρότες, επιτρέψτε μου να το δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Προφανώς ακούω με προσοχή και τον συνομιλητή μου τον προηγούμενο και όλους, αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες μέρες και φαίνεται ακριβώς και από αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Από το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση λελογισμένα σε μια λογική στάθμισης των αιτημάτων των αγροτών, αλλά και αιτημάτων που υπάρχουν από μια σειρά άλλων κοινωνικών ομάδων, τα οποία δεν μπορούμε να τα βγάζουμε από την εξίσωση ως κυβέρνηση, και σε συνδυασμό πάντα βέβαια με τη δημοσιονομική, με μια δημοσιονομική κατεύθυνση που έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στην οποία θέλουμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε, νομίζω ότι έδωσε πραγματικά ό,τι μπορούσε να δώσει προκειμένου να απαντήσει σε ρεαλιστικά υπαρκτά ζητήματα. Επειδή αναφέρθηκε το θέμα του ηλεκτρικού, επιτρέψτε μου να πω ότι το ηλεκτρικό... Το οποίο δεν το πληρώνετε εσείς, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι, άρα λοιπόν απαντάει και στο κομμάτι της δημοσιονομικής, αν θέλετε... Μα είπαμε ότι τα δημοσιονομικά τελειώσαν, ό,τι περιθώριο είχατε το έχετε δώσει, ναι, στους αγρότες. Άμα βγουν τώρα οι τουριστικοί παράγοντες και ζητάνε και αυτοί κάτι, δεν έχετε να τους δώσετε. Ναι, θεωρώ ότι, αυτό που λέτε ότι έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε είναι πάντα με την υποσημείωση ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες κοινωνικές ομάδες και γνωρίζουμε ότι πρέπει όλα αυτά τα αιτήματα να, μάλιστα, αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και όχι δίνοντας απαραίτητα πάντα μόνο προτεραιότητα σε αυτούς που μπορούν να φωνάξουν περισσότερο. Αναγνωρίσαμε όμως, για να κλείσω με αυτό, το δίκαιο των αιτημάτων των αγροτών και δίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση το βασικότερο που ήταν το κόστος παραγωγής, το βασικότερο κομμάτι του κόστος παραγωγής που είναι το ηλεκτρικό, ουσιαστικά μία μείωση πάνω από 40%. Μάλιστα. Ήταν βέβαια πολύ ακριβό το ρεύμα που πληρώνουν οι αγρότες, όπως πληρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι επιχειρούν στη χώρα. Αλλά η πληθωριστική και η ενεργειακή κρίση, ακριβώς πολύ σωστά λέτε, επηρεάζει όλους. Επηρεάζει όλες τις κοινωνικές ομάδες, επηρεάζει όλους τους πολίτες. Άρα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση με σοβαρότητα και δίνοντας καθημερινές εξετάσεις αξιοπιστίας, γιατί εμείς κρινόμαστε, όλοι οι άλλοι μπορούν να υπόσχονται ό,τι θέλουν χωρίς κόστος, να κινείται, να υλοποιεί πράγματα που είναι λελογισμένα, που είναι υλοποιήσιμα και που κρίνονται καθημερινά.
επευκαιρίας και θα βάλω μια μεγάλη παρένθεση γιατί θα συνεχίσω το θέμα με τους αγρότες και στη συνέχεια. Αλλά θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα μιας και σας έχω εδώ. Χθες το πρωί διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΚΠΑ, δημόσιοι υπάλληλοι, τους πληρώνω εγώ, τους πληρώνετε εσείς, τους πληρώνουν οι τηλεθεατές, αποφάσισαν να αυτοδικήσουν, κατέβασαν το σερβερ δημιουργώντας πλήστα όσα προβλήματα και απαγόρεψαν στους μαθητές, στους φοιτητές, οι οποίοι πιθανόν να, οι οικογένειές τους να πιέζονται ασφυκτικά για να μπορούν να τους στείλουν εδώ, αποφάσισαν να μην κάνουν εξετάσεις. Το πιο ακραίο απ' όλα είναι ότι δεν είδα καμιά αντίδραση από την κυβέρνηση. Υποθέτω ότι αν ήσασταν στην αντιπολίτευση, κύριε Ρωμανέ, θα είχατε βγάλει ανακοίνωση και θα είχατε βγει και στα κάγκελα. Σας ενημερώνω λοιπόν πρώτον ότι βγήκε ανακοίνωση από το ΕΚΠΑ πριν από καμιά ώρα ή ίσως και κάτι παραπάνω, η οποία ενημερώνει ότι οι εξετάσεις, νομίζω σε τρία μαθήματα, θα γίνουν στο τέλος της εξεταστικής. Επαναπρογραμματίστηκαν πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε η ΕΔΕ από χθες. Τρίτον, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Είναι σε αναστολή. Μόνος του το έκανε ένας. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος βγήκε και έχουμε δηλώσεις του που γνωρίζουμε ότι εμπλέκεται. Προφανώς η ΕΔΕ θα αποκαλύψει και τους άλλους. Και το πιο σημαντικό, παράλληλα μάλλον με αυτό, και το πιο σημαντικό, ενισχύονται και τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ακριβώς προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Θα στείλω, υποθέτω, την πανεπιστημιακή αστυνομία εκεί. Εντάξει, το δέχομαι το σχόλιο το καυστικό, αλλά επιτρέψτε μου να πω, για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, κύριε Ζαχαρή, γιατί είστε δίκαιος ως σχολιαστής και δημοσιογράφος, ότι αν σας έλεγα πριν από μερικά χρόνια ότι θα ερχόταν αυτό το νομοσχέδιο που είναι το πιο εμβληματικό που έχει περάσει για την ελληνική παιδεία κατά τη γνώμη μου και σίγουρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι αυτή τη στιγμή 2-3 φορές τη βδομάδα μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια όπου απαιτείται να μπει και όπου υπάρχει συνεργασία με τους Πριτάνης. Παράλληλα έχει δοθεί το εργαλείο της εξαποστάσεως εκπαίδευση και δεν βλέπω αυτές τις τεράστιες συγκεντρώσεις που θα βλέπαμε σε προηγούμενες εποχές, για να μην πω ότι θα καιγόταν η Αθήνα 3 φορές την εβδομάδα. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, γιατί έχω παρατηρήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά χωρίς να ανοίξει μύτη, περνώντας το πιο εμβληματικό νομοσχέδιο, έχοντας δώσει το εργαλείο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, με το 1 τρίτο των τμήματων να έχουν προβλήματα και την πλειονότητα από αυτό το 1 τρίτο να κάνει χρήση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, με την αστυνομία να μπαίνει στα πανεπιστήμια, που αν σας το έλεγα πριν 5 χρόνια θα με λέγατε τρελό, ότι θα δούμε αστυνομία θα να μπαίνει. Αυτή αλήθεια, μπαίνει το σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση και το περνάμε, λες και είναι κάτι φυσιολογικό, που είναι φυσιολογικό, αλλά δεν ήταν πριν μερικά χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά επιτρέψτε μου να πω, okay, ακούω την κριτική, αλλά δεν ήταν καθόλου αυτονόητα, δεν έγιναν μαγικά και δεν έγιναν χωρίς τολμηρές αποφάσεις. Θα σας το δώσω αυτό, κύριε Ρωμανέ. Θα σας το δώσω αυτό, γιατί έχετε δίκιο. Όντως θα σας έλεγα, αν μου λέγατε πριν από 5 χρόνια τέτοια πράγματα, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο, μάλλον χρειάζεται κάποια ιατρική φροντίδα ή κάτι τέτοιο. Όντως γίνανε αυτά. Ελπίζω πραγματικά, θα το ψηφίσετε από ό,τι φαίνεται μόνοι σας το νομοσχέδιο, αλλά ελπίζω να γίνει νόμος του κράτους, γιατί αυτός ο παραλογισμός, όπου μειοψηφίες επιβάλλουν στις πλειοψηφίες το τι πρέπει να κάνουν, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα σας αποχαιρετήσω με μια ιστορική φράση που έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά από ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλεις να μην προχωρήσει τίποτα, κάνεις μια ΕΔΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά. Και συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, περίπου στο ίδιο θέμα. Ξανακλείνω την παρένθεση που άνοιξα με τα πανεπιστήμια. Ήταν ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό. Θέλω όμως να μείνω στα αγροτικά και γι' αυτό το λόγο εντόπισε η παραγωγή εδώ του ΕΔΟ έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα να μας δώσει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία ακούμε. Μια εικόνα δηλαδή απαξίωσης και ενδεχομένως μιζέριας για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στην αγροτική παραγωγή της χώρας μας. Ο κύριος Ιωάννης Γκατζόλης είναι καθηγητής γεωπονίας στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Όσοι δεν ξέρετε ποια είναι η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, σίγουρα έχετε δει τα προϊόντα τους, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας και υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Και η αφορμή, κύριε Γκατζόλη, καλησπέρα που σας κάλεσα, είναι ότι χτες φιλοξενήσαμε έναν αγρότη, ο οποίος είναι απόφυτός σας, μιλούσε με διαφορετικό τρόπο, έλεγε διαφορετικά πράγματα και κυρίως θα τον έχουμε πιθανότατα ή αύριο ή μεθαύριο μαζί μας και θα μας εξηγήσει πώς καλλιεργεί διαφορετικά. Και θέλω να ρωτήσω, αφού είναι επιτυχημένο το παράδειγμα το δικό σας, γιατί δεν γίνονται κι άλλες τέτοιες σχολές και μένουμε σε ένα καθεστώς λίγο παμπάλαιο? Κοιτάξτε, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση.
Ο κύριος Μίλτος Χαρένης, ένας εξαιρετικός γεωργός και αφόφυτός μας, όντως που μίλησε εχθές. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ρητά και λένε ότι τα μυαλά είναι χρήσιμα, μοιάζουν με τα λεξίπτωτα, και είναι χρήσιμα μόνο όταν είναι ανοιχτά. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε από το α της όλης προσέγγισης του θέματος, γιατί άκουσα πριν και τα θέματα τα που είχατε. Ξεκινάμε καταρχήν από την εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ισχυρή εκπαίδευση. Το δικό μας εκπαιδευτικό ίδρυμα παρέχει επιδεικτική και αποδεικτική γεωργία και εκμετάλλευση, και μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε λύσεις βιώσιμες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε πράγματα ώστε να μην πειραχθεί και το εισόδημα του γεωργού. Τι εννοώ λοιπόν? Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση. Δεν έχουμε το χρόνο να προβούμε σε προλήψεις, πρέπει να μπούμε σε θεραπείες. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένες μεθόδους. Και εμείς προσπαθούμε, κάνουμε την προσπάθειά μας, γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτό είναι βιώσιμο και λειτουργικό. Είναι γνωστό ότι το διοξείδιο του άνθρακα έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να αρχίζουμε να λειτουργούμε με τη σκέψη μας στο έδαφος. Το έδαφος μπορεί να απορροφήσει πολύ μεγάλη ποσότητα, να φύγουμε από τη στενή σκέψη ότι το έδαφος είναι απλά ένα μέσο στήριξης και θρέψης του φυτού, αλλά να το δούμε και ως κάτι το οποίο αναγεννάται και βοηθά τη γεωργία. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε πάντα πλούσιο. Αυτό που απασχολεί τον αγρότη αυτή τη στιγμή είναι το κόστος της καλλιέργειας. Και λέει σωστά, γιατί δυστυχώς σε πολλές καλλιέργειες ο αγρότης δεν μπορεί να ρυθμίσει την τελική τιμή πώλησης. Εμείς λοιπόν μιλάμε για πιο φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν και οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό λέγεται καινοτομία. Αυτά γίνονται βέβαια μέσω διαφόρων πρακτικών. Η σχολή με το μεγάλο αγρόκτημα που διαθέτει και μπορεί να αποδείξει, δηλαδή δεν έχουμε μικρά κυπάκια εμείς, έχουμε και μικρά κυπάκια, αλλά έχουμε και μια κτήμα ολόστρεμα. Σας διακόπτω, συγγνώμη, αλλά βλέπουμε εικόνες, βίντεο δηλαδή, από τη γεωργική σχολή. Καταρχήν αυτό το μπουκάλι είναι εμβληματικό, το έχουν δει φαντάζομαι περισσότεροι άνθρωποι. Θέλω να επιμείνω λίγο στο εξής. Από το σύνολο των αγροτών στην Ελλάδα, πόσοι πιστεύετε ότι έχουν βίκο αότα για όλα αυτά που λέτε και πόσοι απλώς θέλουν να πάρουν μία ακόμη επιδότηση? Ωραία, είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Καλά, δεν θέλω ακριβή απάντηση, ενώ θέλω να μου δώσετε μια τάξη μεγέθους να καταλάβω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βασιζόμαστε στην παραδοσιακή γεωργία κατά μεγάλο ποσοστό. Και αυτό έχει να κάνει με τις ανασφάλειες. Διότι μια μεταβολή στη διαχείριση θα χρειαστεί περίπου 3 χρόνια. Εδώ χρειάζεται δηλαδή και αρρωγός. Αυτό λοιπόν η νέα γενιά είναι πιο έτοιμη σίγουρα να το εφαρμόσει, γιατί βλέπει τις καταστροφές. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τελειώσαμε. Εκτός από τη δική σας σχολή. Τι να κάνουμε? Εκτός από τη δική σας σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, υπάρχουν άλλες σχολές κατά τόπους? Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να φέρνεις τους αγρότες από την περιφέρεια στην Αθήνα να σπουδάζουν, να γίνουν αγρότες και να ξαναπηγαίνουν πίσω. Μήπως θα έπρεπε με κάποιον τρόπο πιο ευέλικτα, πιο μικρά τμήματα, εκεί δηλαδή που ιδρύσαμε τμήματα περίεργα και με πάρα πολύ βαρύγδουπα ονόματα, αντί να έχουμε, ξέρω εγώ, συντήρηση, δεν ξέρω εγώ τι, στην Καρδίτσα, να έχουμε ένα τμήμα το οποίο να εκπαιδεύει τους αγρότες, έστω και σε πιο ταχύρυθμα μαθήματα? Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν και άλλα τμήματα και τέτοια δυναμικά όπως είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Μην ξεχνάτε όμως ότι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι στο κέντρο της Μακεδονίας, όπου έχουμε τις μεγάλες πεδιάδες Γεννητσών Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε πολύ κοντά μας πολύ δυναμικό χώρο καλλιεργειών, όπως και στη Χαλκιδική Ελιές και πολλούς αμπελώνες, επιτραπέζιους και εινοποιήσιμους. Άρα από τις παραδοσιακές τουλάχιστον αυτές τις καλλιέργειες είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πράγματι δεν έχει νόημα στα μεγάλα αστικά κέντρα εντός να βρίσκονται γεωτεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ελπίζουμε αυτό να το δει οπωσδήποτε η πολιτική ηγεσία. Εμείς όμως είμαστε ένα ιδιωτικό σχολείο. Σωστά. Και προσπαθούμε με τα ίδια μέσα, δίνουμε και έχουμε το θράσος να παρουσιάζουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας με τελικά προϊόντα, που αυτό αποδεικνύει και την αξία μας αλλά και την αριστεία προσπαθούμε να προσφέρουμε στο διδακτικό μας έργο. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι ακόμη. Γιατί λέγεστε Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή ακόμα και τώρα? Ξέρω την ιστορία σας. Ναι, λοιπόν, το ίδρυμά μας, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιδρύθηκε από τον Henry House πριν από ακριβώς
120 χρόνια. Άρα λοιπόν ο ιδρυτής μας είναι Αμερικανός. Οι εργαζόμενοι στη σχολή που αριθμούν περίπου 300 είμαστε Έλληνες και διατηρούμε το όνομα Αμερικανική Σχολή. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν έχει συμφέροντα όσον αφορά την κερδοφορία. Είστε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό λοιπόν. Είμαστε μη κερδοσκοπικό και όλα τα έσοδα επενδύονται σε εργαστήρια και υποτροφίες των μαθητών και σπουδαστών μας. Κύριε Γκατζόλη, καταρχήν να σας συγχαρώ γιατί τα προϊόντα σας είναι όντως εκπληκτικά. Να σας συγχαρώ γιατί όντως επιμένετε σε ένα γνωστικό πεδίο το οποίο το απαξίωσαν οι πολιτικές ηγεσίες ιδρύοντας παντού νομικές, ιατρικές, φιλοσοφικές και άλλες σχολές, αλλά σχεδόν πουθενά και σίγουρα όχι κοντά στους αγρότες, σχολές για να μαθαίνουν οι αγρότες πώς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και θέλω να σας προσκαλέσω όποτε είστε στην Αθήνα. Δεν είναι μακριά η Αθήνα. Θέλω να έρθετε στο στούντιο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρουσα. Ευχαρίστω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γκατζόλης από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Ξέρω ότι είναι διαφήμιση αυτό που κάνω, αλλά τα προϊόντα τους δεν υπάρχουν πραγματικά. Έχω κοντά μου το φίλο μου τον Δημήτρη Οικονόμου, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Οικονόμου. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε αυτό, αλλά να επιστρέψουμε ενδεχομένως και λίγο στο θέατρο Α. Σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο One Channel και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, κυριολεκτικά δευτερόλεπτα, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης είπε ότι δυστυχώς πρέπει να φύγω, βλέπουμε εδώ, ανέβηκε στη σκηνή, τους χαιρέτησε έναν έναν όλους και προφανώς αυτό που είπα στην αρχή, τους ισοπαίδωσε. Κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με ό,τι είπαν, θα ασχολούνται με την εμφάνιση Κασελάκη. Πήρε τα ρίσκα του, το έκανε. Επιστρέφω όμως εδώ στο στούντιο με τον κύριο Οικονόμου. Ας βάλουμε ένα μικρό κόμμα έτσι τώρα σε αυτά που γίνονται εκεί στο θέατρο Α και να πάμε λίγο. Ο σημείο στίξη, υποθέτω. Ο σημείο στίξη, ναι. Α, εννοούσατε το κόμμα ναι, όχι, άλλου είδους. Ας πάμε λίγο, να συνεχίσουμε λίγο τα αγροτικά. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς θεωρείτε ότι καλώς η κυβέρνηση έδωσε αυτά που έδωσε? Έδωσε λιγότερα από ό,τι πρέπει ή περισσότερα από ό,τι πρέπει? Εντάξει, δεν είναι πλειοδοσία. Και το αγροτικό πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο από τις δυσκολίες μιας χρονιάς. Είναι σίγουρα όλα αυτά και τα συζητάω με τους καθηγητές. Σε σχέση με τους αγρότες, οι οποίοι θα συνεχίσουν από ό,τι λένε τα μπλόκα. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν οι έκτακτες συνθήκες που προφανώς οι αγρότες και η αγροτική παραγωγή χρειάζεται στήριξη. Ελπίζω αυτά που βλέπουμε. Πολλές κοινωνικές ομάδες χρειάζονται. Να τους στηρίξουν όλους. Όχι, θα σας πω, ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Η κυβέρνηση ξέρει. Εγώ άκουσα πριν τον εκπρόσωπο. Ξέρουμε και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δημοσιονομικά περιθώρια δεν υπάρχουν. Να σας πω κάτι. Εγώ άκουσα τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος στην ερώτηση που κάνατε, που ήταν πολύ εύστοχη ερώτηση, είπε ότι κρατάμε και λίγο δημοσιονομικό χώρο, γιατί υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι δεν υπάρχει καθόλου δημοσιονομικός χώρος. Σας λέω τώρα γιατί. Τι είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω γιατί. Εγώ που είμαι ακούσει ποτέ κυβέρνηση να λέει έχω χρήματα και δεν τα δίνω? Αυτό είπε ο κύριος Ρωμανός. Εδώ υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα. Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος? Ακούμε την κυβέρνηση, ακούμε τι λέει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει είναι λίγο θολό. Εκτός από αυτό όμως. Γνωρίζει και το Σύμφωνο Σταθερότητας τι προβλέπει και τα έσοδα. Βεβαίως. Αλλά σας λέω τι είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ είναι εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν είναι ένας τυχαίος τέλεχος ή κάποιος που έκανε μια δήλωση. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα. Ποια είναι η θέση των κομμάτων της πολιτείας στην αγροτική παραγωγή? Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια μόνιμη μείωση της αγροτικής παραγωγής. Ακούσατε το οποίο... είπε ο άνθρωπος από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Μα γι' αυτό σας λέω. Γιατί είχατε την πολύ ενδιαφέρουσα. Οι αγρότες δεν ενδιαφέρονται για να προχωρήσουν. Θέλουν απλώς. Ναι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και αποφασισμένες μειοψηφίες, διότι αυτό που δείξατε δεν είναι το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση προσφοράς, βοηθάει τους νέους αγρότες που έχουν διάθεση να περάσουν στην επόμενη μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι στην πατρίδα μας που είναι δημιουργικοί, θέλουν να δημιουργήσουν, θέλουν να πάνε την επόμενη μέρα. Όμως δεν διεκδικούν μόνο επιδοτήσεις, έτσι όπως πολλές φορές συζητάνε για τους αγρότες. Η πατρίδα μας έχει αξία, έχει πλούτο. Πρέπει να τον παράξουμε. Και εδώ πέρα δεν έχουμε είναι πράγματι. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε πλούτο γεωργικό στην Ελλάδα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, θα σας πω. Αλλά αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα
Πήγαινα για μια κομματική διαδικασία, ένα διήμερο, είχαμε πάει στη Λυσάνιθο. Πήγαινα λοιπόν με το αυτοκίνητο και περνούσα από, από το κάμπο της Ηλίας. Το ξέρετε ότι μου έλεγαν, ήμουνα με τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τον Γιάννη τον Κουτσούκο, μου έλεγε ότι κάθε χρόνο προστίθενται νέες γύρω στα 1000 στρέμματα καλλιεργούμενα. Όλα φράουλες. Και γιατί παρόλα αυτά δηλώνουν λιγότερα λεφτά οι αγρότες κάθε χρόνο. Ξέρετε, υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου όταν γίνεται μια σωστός προγραμματισμός, σωστή στήριξη στα αρχικά βήματα μιας καλλιέργειας ενός νέου αγρότες. Μπράβο, το είδατε. Το θέμα λοιπόν είναι ως πολιτεία θα ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή σε πρώτη φάση, τους νέους αγρότες για να παράξουν και το καιρό τις νέες συνθήκες. Γιατί η κλιματική αλλαγή, το είπε και ο καθηγητής που είχατε πριν στη σύνδεση, έχουμε κλιματική κρίση. Ωραία. Υπάρχουν νέα δεδομένα. Σωστά. Υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώνω εδώ πέρα. Πολιτικά πώς θα το διαχειριστεί αυτό η κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν. Να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι να στηρίξει τους αγρότες όσο είναι το δημοσιονομικό ακόμα περιθώριο. Και αυτούς, ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν καινοτομούν και δεν θέλουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους. Παραγωγικούς αγρότες που θέλουν, τους αγρότες οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατάνε άρα την ύπαιθρο ζωντανή. Διάκριση, λέτε. Και την ίδια στιγμή θα μου επιτρέψετε. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο, μην βιάζεστε. Άρα να κάνει μια διάκριση, μου λέτε. Αυτούς τους αγρότες οι οποίοι είναι κανονικοί και παράγουν και καινοτομούν να τους επιδοτήσει τους υπόλοιπους. Μα έτσι κι αλλιώς η στηρική πλειοψηφία των αγροτών είναι παραγωγική. Τώρα θα μπορούσε να είναι το πιο. Αντίθετο, να σας πω, όχι, άλλο πράγμα. Το ότι θα μπορούσε να είναι πιο παραγωγική, θα μπορούσε να είναι πιο καινοτόμη, θα μπορούσε να είναι πιο δυναμική στην νέα εποχή, στην προετοιμασία τους για τη νέα εποχή, με την κλιματική αλλαγή, με τις καινούργιες αγορές, με τις καινούργιες καλλιέργειες. Αυτό να συμφωνήσω. Να βοηθήσει η πολιτεία σε αυτό που δεν βοηθάει. Οπότε. Ναι. Μισό λεπτό. Κύριε Οικονόμου, έχω την αίσθηση ότι η πολιτική έχετε αυτό το κακό συνήθειο. Τα τσουβαλιάζετε όλα. Χτες ρωτήσαμε έναν αγρότη, ο ίδιος είναι αγρότης, και είπε ότι ανεξαρτήτως κόμματος, δεν ρώτησα πότε. Δεν είναι. Όποτε πήγα και ζήτησα βοήθεια, μου δώσαν. Όλες τις φορές. Πώς λέτε εσείς ότι δεν βοηθάει κανένας. Θα σας πω, μόνο που το ζήτημα δεν είναι περιπτωσιολογία και θα σας εξηγήσω. Ξέρετε αυτό κάποιον που συνέβη, άλλον να τον καλέσω, να τον ακούσω. Θα σας πω τι εννοώ. Αυτό που συνέβη στο κάμπο της Θεσσαλίας είναι δυστυχώς μια εικόνα από μια πραγματικότητα που είναι και δεν θα φύγει. Δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι είναι μια καταστροφή που θα συμβεί κάθε 1000 χρόνια. Και πολλές φορές έχουμε συζητήσει, έχετε συζητήσει κι εσείς, με ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι η προστασία του κάμπου από τη νέα κλιματική πραγματικότητα είναι κάτι χωμάτινα που έβαζαν. Ξέρω και δεν υπάρχουν χρήματα για άλλα. Ένα αγρότη στον κάμπο, ο οποίος βοηθήθηκε και έχει φτιάξει μια υπερσύγχρονη μονάδα. Και μετά έρχεται. Και όχι επί Νέας Δημοκρατίας, να μην το κάνουμε κομματικό. Δεν είναι αυτό. Και μετά έρχεται. Μια απροστάτευτη γεωργική γη από την κλιματική αλλαγή και τις νέες κλιματικές συνθήκες και μπορεί αυτόν τον αγρότη που έχει επενδύσει το μέλλον του, τη γη του, την παραγωγή του, την οικογένειά του εκεί να πλημμυρίσει χωρίς να γίνει τίποτα και να ζητάει συνεχώς επιδοτήσεις. Δεν ζητάει ο άνθρωπος επιδοτήσεις. Ζητάει προστασία σε κλιματικά φαινόμενα τα οποία ήταν να μείνουν. Ότι δεν τους βοηθήσαμε. Γιατί δεν τους βοηθήσαμε. Να σας πω γιατί. Διότι η βοήθεια δεν είναι μόνο εκ των υστέρων. Δεν είναι ως συνέπεια της καταστροφής. Είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφευθεί η καταστροφή ή να περιοριστεί. Μα γι' αυτό. Ή να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι μόνο. Να σας πω, διότι εκτός από αυτό υπάρχει και ένα κομμάτι προστασίας σε ένα κομμάτι η Ελλάδα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι από τους βασικούς μολυντές του πλανήτη. Άρα η απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα καλώς γίνεται, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν δεδομένα και υπάρχουν καταστάσεις που ήρθαν να μείνουν. Μην νομίζετε ότι ξαφνικά αν με ένα κουμπί πάμε και γίνει πλήρη απολιγνητοποίηση, έχουμε το carbon neutrality που λένε αντί το 2050 έρθει σήμερα. Ότι ξαφνικά γλιτώσαμε από αυτά τα πράγματα. Εμείς θα έχουμε κάνει το χρέος μας όμως. Ναι, αλλά δεν είναι. Μα οι αγρότες. Να σας πω όμως, γιατί μετά θα μου πείτε τι λένε οι πολιτικοί. Ότι βγάζουν ουρά τους απ' έξω. Εμείς κάναμε το χρέος μας, άρα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα για την πραγματικότητα που βιώνουμε. Όμως όχι. Διότι θα είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα, αν δεν ξέρουμε ότι αυτές οι πλημμύρες, αυτές οι καταστροφές είναι εδώ και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Θέλατε, είστε πραγματικά πολύ καλό στο να δρομολογείτε τη συζήτηση. Επιμένω στο ερώτημα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την κατάσταση. Δύο λοιπόν κομμάτια. Να βοηθήσει σε έκτακτες καταστάσεις, είτε αυτές αφορούν το κόστος, είτε αφορά κλιματική κρίση. Μην επεκτείνεστε. Δύο πράγματα. Ένα λοιπόν, να βοηθήσει όσο μπορεί. Και το δεύτερο, να ξεκινήσει επιτέλους μια σοβαρή διαδικασία για να προστατευτεί η αγροτική γη
και οι αγρότες μπροστά σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα. Και σε αυτό δεν γίνεται. Είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι αρκετό. Ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Μικρό. Ο αγρότες που είχατε. Οι αγρότες. Ναι, αλλά υπάρχει καταστροφή οικονομική. Από τον πληθωρισμό. Από τον πληθωρισμό, κύριε Ζαχαρέ. Υπάρχει και στο ζήτημα. Βεβαίω. Και γι' αυτό το λόγο είναι ζήτημα. Μα ποιο είναι το δημοσιονομικό χώρο. Άλλο λέει η κυβέρνηση. Μα άλλα είπε ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Εσεί δεν ξέρετε από μόνο σα αν υπάρχει. Εγώ. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει παραπάνω αυτό που δίνεται και κρατιούνται. Ξέρετε γιατί ξέρετε. Ότι υπάρχουν λεφτά και δεν τα δίνουν. Παραπάνω από αυτά. Και τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα σας πω και ένα κομμάτι υποκρισίας της κυβέρνησης. Ξέρετε, όταν το Πασόκ έχουμε προτείνει μείωση των ΕΜΕΣ φόρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ξαφνικά η μείωση του ΦΠΑ δεν περνούσε ποτέ στους καταναλωτές. Τώρα όμως, ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι η μείωση του ΦΠΑ. Ποιος κορυδεύει ποιον εδώ πέρα. Πιθανότητα η κυβέρνηση εσάς. Όχι. Η κυβέρνηση του πολίτε. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Πάμε σε άλλο θέμα, γιατί νομίζω ότι το εξαντλήσαμε αυτό. Πανεπιστήμια. Θέλω να μου πείτε, με όσο λιγότερες λέξεις γίνεται, Twitter, αν καταδικάζετε ή όχι, αυτό που έκαναν χθες οι διοικητικοί υπάλληλοι στο ΕΚΠΑ, πρέπει να απολυθούν, ναι ή όχι. Δεν ξέρω τις διαδικασίες. Ήταν απολύτως. Να σας πω με μία πόσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήταν απολύτως καταδικαστέο. Ήταν απολύτως πρέπει καταδικαστέο. Να τους απολύσουμε ή όχι. Θα γίνει μία ΕΔΕ και θα αποφασίσει. Ξέρετε, ΕΔΕ. Δεν έχει πει στέλεχος του κόμματός σας, το είπα προηγουμένως. Αν θες να μην προχωρήσει τίποτα, κάνεις μία ΕΔΕ. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν θα καταργήσουμε τη δημοκρατία για βάση μιας αποτελεσματικότητας. Εγώ δεν ρώτησα να μου πει τη διαδικασία. Σας είπα λοιπόν το εξής. Η διαδικασία πώλησης ή μη ενός υπαλλήλου περνάει από την ΕΔΕ. Δεν θα καταργήσουμε τη διαδικασία. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει η κυβέρνηση πριν να καταργήσει το άρθρο 16 με την παράκαμψη μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών. Το λέω. Άρα ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί. Για κάποιο λόγο υπάρχουν και δεν μπορεί να γίνουν με χάρη μια αποτελεσματικότητα. Εγώ δεν είπα να τους καταργήσουμε. Είπα αν πρέπει να απολυθεί ο άνθρωπος αυτός. Μα αν ακολουθεί η διαδικασία αν και πράγματι πρέπει να περάσει, θα τον πήγαινα στην ΕΔΕ. Εγώ, αν ήμουν εγώ, θα έκανα ΕΔΕ. Στην ιδιωτική εταιρεία σας. Μα δεν είναι ιδιωτική. Όχι, λέω εσείς τι θα κάνατε. Ναι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να είναι ιδιωτική επιχείρηση. Γιατί εγώ είμαι κύριος του εαυτού. Θα σας πω κάτι. Γιατί εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου, ενώ οι υπουργοί, όλοι αυτοί οι διοικητικοί υπάλληλοι, διαχειρίζονται συλλογικά χρήματα και συλλογικά. Η πράξη είναι η ίδια. Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές. Γι' αυτό το λόγο έχουμε διαφορετικό δημοσιοδολογιστικό. Στην εταιρεία, στην ίδια πράξη τι θα κάνετε, θα τον διώχνω ή θα τον κρατάτε. Θα τον διώχνω. Ωραία. Θα καταψηφίσετε. Ναι. Πλήρως. Επί της αρχής. Για ποιο λόγο. Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια παράκαμψη του Συντάγματος. Και η παράκαμψη του Συντάγματος είναι εξαιρετικά προβληματική για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Γιατί δεν βοηθάτε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Διότι. Πώς δεν βοηθάμε. Το Πασόκ είναι το πρώτο κόμμα. Που έβαλε στη συζήτηση τη δημόσια την αναθεώρηση του άρθρου 16. Από το 2007, κύριε Ζαχαρέ. Η κυβέρνηση είναι. Πότε θα γίνει η αλλαγή, όμως. Πέντε χρόνια κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Όχι, άλλο λέω. Η κυβέρνηση ναι, αλλά πρέπει να σας πω. Αλλάξει το Σύνταγμα, δεν αλλάζει όλες τις βουλές. Πρέπει να είναι θεωρητική. Α, μπράβο. Και γιατί δεν το κάνει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Δεν μπορούσε. Γιατί δεν μπορούσε να το κάνει, να ξεκινήσει τη συζήτηση. Θα πρέπει να το έχει προτείνει η προηγούμενη. Μα τώρα θα μπορούσε να γίνει. Όχι, δεν είναι αναθεωρητική. Εάν την προηγούμενη φορά, αν την προηγούμενη κυβερνητική θητεία είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Μα δεν είναι αναθεωρητική η Βουλή αυτή. Αν η προηγούμενη, σας λέω, κοινοβουλευτική θητεία είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για αναθεώρηση και του άρθρου 16, όπως ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα γινόντουσαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Με όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην δεν το έκαναν όμως. Δηλαδή. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν πρόκειται να βάλουμε τη δημοκρατία μας και τους δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία είναι κεκτημένα αγώνων και ετών. Μόνο και μόνο για χάρη μια αποτελεσματικότητα που είναι με ερωτηματικό. Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή τι είναι. Είναι μια σχολή που λειτουργεί. Να σας πω σε πρώτη ιδιωτική. Φάση. Ιδιωτική. Μη κερδοσκοπική, άκουσα, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, άκουσα τον τα καθηγητή. Τα κολέγια που λειτουργούν και δίνουν πτυχία τι είναι. Είναι ιδιωτικά κερδοσκοπικά. Υπάρχουν ναι. Όμως. Ναι. Αυτά γιατί δεν επιτρέπουμε να υπάρχουν. Και με δεν, αυτά διότι, το Σύνταγμα καταπατάτε με τη δική σας λογική. Όχι, καθόλου. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος του κ. Πιαρακάκη, καταπατά το σύνδεμα ή στην πραγματικότητα, για να είμαι και λίγο σαφής. Παρακάμπτει, προσπαθεί να παρακάμψει το σύστημα, γιατί εδώ πέρα ξέρετε όσο μιλάμε για τους θεσμούς και για το σύστημα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια παράκαμψης. Το είπατε, αλλά εγώ σας ρωτάω αυτό που είναι ήδη υπαρκτό, τι είναι. Όχι, δεν υπάρχει παράκαμψη, διότι δεν υπάρχουν τα ίδια. Εργασιακά δικαιώματα ή μιλάμε για άλλο πράγμα. Μιλάμε για τα κολέγια, τα οποία λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουν τίτλο πανεπιστημιακό, έχουν τίτλο
εκπαιδευτικό. Έχουν τίτλο άλλο πράγμα. Σε συνεργασία άλλο με ξένα πανεπιστήμια. Άλλο πράγμα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, δεν είναι πανεπιστημιακός ο τίτλος. Στο ξένα πανεπιστήμιο και εγώ στο εξωτερικό σπούδασα. Εντάξει, έχω τίτλο πανεπιστημιακό από το εξωτερικό, ήρθε εδώ πέρα. Τον αναγνώρισε. Τον αναγνώρισε ο ΔΟΑΤΑΦ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπάρχοντα κολέγια. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι από τον τίτλο του εξωτερικού. Εδώ λοιπόν, και επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε τον διάλογο πάρα πολλά χρόνια πριν για το πώς θα γίνει σωστά η αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία ιδεοληψία εναντίον των ιδιωτικών, των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. Το θέμα για σας. Τεχνικό είναι η παράκαμψη του συντάγματος. Αυτό το τεχνικό. Μα η ίδια η παράκαμψη είναι τεχνικό θέμα. Καθόλου τεχνικό θέμα. Μα η ίδια η παράκαμψη είναι τεχνικό θέμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει νομοτεχνικές παρακάμψεις. Ναι. Πολιτικά όμως, το να μείνουμε πιστοί στο λόγο του συντάγματος είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Μάλιστα. Επί της ουσίας όμως, αφήστε το τι λέει το Σύνταγμα. Επί της ουσίας, συμφωνείτε ότι πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια κερδοσκοπικά στην Ελλάδα? Κερδοσκοπικά όχι. Γιατί? Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Σχολεία γιατί επιτρέπεται? Γιατί είναι άλλη Αλλά ξέρω ότι είναι άλλη βάση. Βαθμίδα. Άλλη βαθμίδα. Όμως. Δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερο, θα σας πω γιατί. Διότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιστορική βάση, ιστορική συνέχεια της πατρίδας μας και αν κάποια στιγμή φτάσουν εκεί, το βασικό, να σας πω την αλήθεια, είναι αν θα πληρώνουν δίδαργα και πόσα δίδαργα θα είναι και τι τριτοβάθμια θέλουμε. Να σας πω λοιπόν κάτι, το οποίο το θεωρώ πολύ κεντρικό σε αυτή τη συζήτηση. Η βάση της εκπαίδευσης στην πατρίδα μας είναι πάντα το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε συντριπτική πλειοψηφία, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα βρισκόμαστε, υπάρχουν, δεν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, η βάση της εκπαίδευσης. Αντί λοιπόν να συζητάμε για το γεγονός ότι η δημόσια εκπαίδευση, άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό η εκπαίδευση και η παιδεία στην πατρίδα μας, είναι σε κακά χάλια, συζητάμε για άλλο πράγμα. Αυτό είναι ένα οικονομικό νομοσχέδιο, κύριε Ζαχαρέ. Δεν είναι νομοσχέδιο παιδείας και το κυριότερο, υπάρχει μια αλλαγή της πολιτικής στάσης της πολιτείας απέναντι στην παιδεία. Η παιδεία ιστορικά ήταν ο βασικός μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Ήταν ο βασικός μοχλός στον οποίο τα παιδιά, ενώ όλων των Ελλήνων, είχαν τα ίδια δυνατότητα και τις ευκαιρίες. Τι είπατε. Παρακαλώ. Πόθεν προκύπτει ότι ιστορικά υπήρχε αυτό το πράγμα? Αυτό μόνο στη μεταπολίτευση υπάρχει. Εννοείται. Ότι υπάρχουν. Αφήστε με και εμένα, σας αφήνω. Όχι, επειδή δεν διακόπτω καθόλου. Συγγνώμη, έχετε με διακόπτετε εσείς. Έχετε δίκιο. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύονταν στην Ελλάδα κανονικότατα. Άλλο πράγμα σας είπα. Εγώ σας είπα ότι η βάση της συζήτησης είναι ότι είναι ένα κεκτημένο της πατρίδας μας. Ναι, αλλά δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Δηλαδή, μην τρώμε τον τηλεοπτικό χρόνο. Όχι, γιατί πάμε πίσω. Μα αυτό σας λέω. Ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι βήματα πίσω. Μα πώς, όλο τον κόσμο γίνεται, όλοι έχουν πάει πίσω. Θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λοιπόν, στην πατρίδα μας, ο βασικός μοχλός κοινωνικής κινητικότητας ήταν η παιδεία. Το είπατε αυτό, αλλά αυτό τι σχέση έχει? Αυτό, λοιπόν, γίνονται βηματάκια, άλματα, θα έλεγα, πίσω. Γιατί? Διότι θα έχουμε δύο κατηγορίες πανεπιστημίων και δύο κατηγορίες φοιτητών. Αυτό φέρνει η κυβέρνηση. Προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση. Ανοίγει την πόρτα για να φέρει. Και με τα σχολεία, όμως. Έχουμε δύο ειδών μαθητές. Ναι. Μαθητές πηγαίνουν σε καλά ιδιωτικά σχολεία. Βελτιώθηκε λοιπόν, βελτιώθηκε η δημόσια παιδεία. Να το πω διαφορετικά. Η παιδεία των νέων Ελλήνων από τα ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Δεν λέω εναντίον. Όποιος πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο μπορεί να είναι μια καλύτερη παιδεία. Δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι ατομικό, κύριε Ζαχαρέ. Πώς είναι παιδεία, δικαίωμά όταν, σου να επιλέγεις όταν, να κάνεις τη ζωή σου. Και ποια είναι η διαφορά? Οι οικονομικές δυνατότητες των γονιών. Αυτή είναι η διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει και στα πανεπιστήμια όμως. Δεν συμβαίνει. Βεβαίως. Αν συμβαίνει, να το πω διαφορετικά. Είχατε λεφτά, κύριε οικονόμου, πήγατε στο εξωτερικό. Εγώ που δεν είχα, σπούδασα εδώ. Συμβαίνει λοιπόν πολύ λιγότερο από ό,τι θα συμβαίνει ύστερα από την νομοθέτηση αυτού του νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Εσείς που είχατε λεφτά, πήγατε στο εξωτερικό. Εσάς που ο μπάς είχε λεφτά, πήγατε στο εξωτερικό. Ναι. Εγώ σπούδασα εδώ. Ναι. Δεν είχα λεφτά. Σπούδασα και εδώ εγώ. Έκανα τον πρώτο πτυχίο. Τώρα να το λέμε. Όχι, 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 προ Θεού. Απλά αυτή η πραγματικότητα. Βεβαίως. Βεβαίως. Άρα υπάρχει αυτό έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει. Αλλά ποια είναι η τάση? Ποια είναι η σηματοδότηση πολιτείας? Ότι αυτές τις ανισότητες θα τις οξύνει ή θα τις αμβλύνει? Δεν γίνεται λοιπόν να αμβληθούν, είναι σε παγκόσμια οικονομία. Πώς δεν γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Κλείνω το θέμα για να προλάβω να σας κάνω μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Τι λέτε για την συγκέντρωση στο Α? Δεν θα ήθελα να έχω πάει σε κάποια συγκέντρωση. Πάει, εδώ. Όχι, σε κάποια συγκέντρωση που τα φώτα της δημοσιότητας παίρνει ο κ. Κασελάκης. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μάθετε για ποιο λόγο στην Ελλάδα, αν υπάρχει ένα καινοτόμο φάρμακο για την περίπτωσή σας, δεν μπορείτε να το πάρετε. Σε λίγο.
Επιστρέψαμε εδώ για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο με το που το άκουσα θεώρησε ότι πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος γιατί γίνεται αυτή η γελία αθλειότητα εις βάρος του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Ο κύριος Ολύμπης Παπαδημητρίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος. Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου. Δεν τον ακούμε, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε ξανά στη Μαρία Αστερίου να πάρουμε έτσι μια επίγευση από αυτή την εκδήλωση, η οποία συνεχίζεται και αν καταλαβαίνω καλά δεν πρόκειται να τελειώσει και πάρα πολύ σύντομα, μιλάνε όλοι. Μαρία, για πες μου τι συμβαίνει εκεί, βλέπω πίσω συναδέλφους μας βέβαια να φιλούνται, για πες. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εκδήλωση στα ΜΑΤΗ. Όλοι οι ομιλητές έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους, έχουν γίνει και οι σχετικές ερωτήσεις. Τώρα γίνονται κάποιες τοποθετήσεις από το κοινό. Να σου πω ότι συγκέντρωσαν πολλά χειροκροτήματα, τόσο η Εφη Αυτσιόγλου, όσο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, όσο και ο Διονύσης Τεμπονέρας σε αυτά που είπαν. Επειδή στην προηγούμενη σύνδεσή μας πρόλαβα να σου πω μόνο ότι είχε πει η Εφη Αυτσιόγλου, εντάχει. Μπορώ να σου πω ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώξουμε και να ενθαρρύνουμε συγκλήσεις σε επίπεδο βάσης. Είπε βέβαια ότι το ζητούμενο δεν μπορεί να είναι το να ανακαλύψουμε μεσίες μέσα σε μια στρατηγική προσωπικής αυτοαναφορικότητας, αλλά να βγάλουμε στο προσκήνιο τις ιδέες μας και να μην μασάμε στο μπούλινγκ της νεοδεξιάς, αλλά ούτε και να αεροβατούμε στις αιμονές του παρελθόντος. Είπε βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό και χειροκροτήθηκε βεβαίως από τους υποστηρικτές του. Ενώ και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος στην έναρξη της ομιλίας του, να σου πω ότι καλωσόρισε τον Στέφανο Κασελάκη στην εκδήλωση, ο οποίος έχει φύγει εδώ και μερικά λεπτά, είπε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται χωρίς πολιτικές ανασφάλειες, ότι πρέπει να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε το σπίτι μας, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο κύριος Τεμπονέρας, και είπε ότι η συζήτηση για τη σύγκληση ενός δημοκρατικού μετόπου είναι μια συζήτηση που επήγει να γίνει. Σε αυτό συμφώνησαν και η Εφη Αυτσιόγλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στα ΜΑΤΗ. Μαρία μου, να σου πω ότι από όλο αυτό κατάλαβα ότι πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Ήρθε ο Τυφώνας Κασελάκης, τα επισκίασε και αύριο νομίζω ότι θα συζητάμε μόνο Κασελάκη. Συμφωνεί και η Μαρία Αστερίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και ελπίζω τώρα να μπορώ να ακούω τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος. Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου. Κύριε Ζαχαρέ, καλησπέρα. Τώρα καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι για το τεχνικό πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Έχω ένα βασικό ερώτημα και αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Με έπιασε κρύος υδρότας και δεν ξέρω αν έχετε φάρμακο για τον κρύο υδρότα. Επειδή άκουσα τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι τα καινοτόμα φάρμακα καθυστερούν έως και 2 χρόνια για να ενταχθούν στις λίστες φαρμάκων στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχω μια ασθένεια η οποία είναι δύσκολη. Βγαίνει ένα νέο φάρμακο, μου δίνει ελπίδα και πρέπει να πάω στο εξωτερικό να το πάρω, γιατί εδώ έχουμε κάποιο λόγο που δεν το φέρνουμε. Για εξηγήστε μας. Κοιτάξτε τώρα, η ρίζα του προβλήματος ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω, αλλά για να πάμε στο παρόν, γιατί αυτό νομίζω ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές, είναι το γεγονός είναι ότι τελευταία, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται λοιπόν ότι τα νέα καινοτόμα φάρμακα χρειάζονται έως και 2 χρόνια να τεθούν στη διάθεση των ασθενών στη χώρα. Παλιότερα βέβαια ο χρόνος αυτός δεν ήταν μηδέν. Αλλά αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι έχει χειροτερέψει κατά 6 μήνες περίπου. Μα πώς γίνεται, δηλαδή, για ποιο λόγο θέλω να καταλάβω. Χρόνο. Θα σας εξηγήσω. Όλα αυτά τα χρόνια η φαρμακοβιομηχανία καλύπτει σε ένα σημαντικό βαθμό την φαρμακευτική δαπάνη. Διότι η συμμετοχή του δημοσίου στη φαρμακευτική δαπάνη είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε ένα δυσβάσταχτο καθεστώς υποχρεωτικών επιστροφών και έτσι τις κάνει όλο και πιο διστακτικές να φέρουν νέα καινοτόμα φάρμακα στη χώρα έγκαιρα. Mm. Και μερικά από αυτά πιθανώς δεν θα έρθουν καθόλου. Αν μπορώ να παραθέσω κάποια νούμερα που υπάρχουν από προηγούμενη χρονική περίοδο, να σας πω το εξής, ότι στην περίοδο 18-21, 168 νέα φάρμακα εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Προσέξτε τώρα, στην Ελλάδα ήταν τα 90 από αυτά, ενώ στην Ευρώπη κατά μέσο όρο τα 76. Όμως, θα πει κανείς, ωραία, άρα στην Ελλάδα ήταν περισσότερα. Τι συνέβη όμως, τι συμβαίνει. Από τα 90 που ήρθαν στην Ελλάδα, μόλις τα 38 είναι προσβάσιμα σε όλους,
Είναι δηλαδή υποκαθεστώς κανονικής αποζημίωσης, ενώ τα υπόλοιπα έρχονται με ειδικά καθεστώτα, συνήθως μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που είναι μια εταιρεία θυγατρική του ΕΟΦ, για έκτακτες περιπτώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ανομαλία στην πρόσβαση, δυσκολία στην πρόσβαση, ανισότητες κοινωνικές, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαδικασίες για να φτάσουν σε αυτά τα φάρμακα, και έτσι μένουμε πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως το χειρότερο είναι ότι αυτά που βλέπουμε αυτή την περίοδο δείχνουν ότι φάρμακα που τώρα εγκρίνονται φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο να έρθουν στη χώρα, αν δεν αλλάξει κάτι όσον αφορά δηλαδή τη χρηματοδότηση της δημόσιας δαπάνης και το καθεστώς των υποχρεωτικών επιστροφών. Και κύριε Παπαδημητρίου, επειδή γνωριζόμαστε καλά και ξέρετε ότι παρακολουθώ τουλάχιστον τα οικονομικά της υγείας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν σταματούσε αυτή η γάγκρενα της υπερσυνταγογράφησης, θα μπορούσε το δημόσιο να αποζημιώνει κανονικά τις εταιρείες και να έχουμε μια κανονικότερη πρόσβαση στα φάρμακα? Ακούστε, το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Όπως σας ανέφερα πριν, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει μείνει περίπου σταθερή εδώ και 10 χρόνια, παρά το γεγονός ότι από το 2018 και μετά η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια. Μα είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι διπλασιάστηκε, αν δεν απατώμε. Η δημόσια χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση. Η δαπάνη έχει διπλασιαστεί, αλλά την διαφορά τη βάζουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και οι ασθενείς. Μπορώ να σας πω και εδώ κάποια νούμερα. Ακούστε λοιπόν και αυτό. Το 2012 η συνολική δαπάνη ήταν περίπου 4,3 δις και η συμμετοχή της πολιτείας 3,6 δις. Το 2023, κατ' εκτίμηση, γιατί δεν έχουμε και σαφή στοιχεία προς το παρόν, η δαπάνη θα φτάσει στα 7 δις, ενώ η συμμετοχή της πολιτείας θα είναι 2,8 δις. Δηλαδή, σε 11 χρόνια η δαπάνη αυξήθηκε 65%, αλλά η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε 22%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι συνθήκες δεν καθιστούν ελκυστικό το ελληνικό περιβάλλον για την είσοδο νέων φαρμάκων. Αφήστε δε που σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε ακραία ποσοστά επιστροφών, τίθεται ένα αμφιβόλο και η βιωσιμότητα συγκεκριμένων φαρμάκων και το αν και κατά πόσο μπορούν να παραμείνουν στη χώρα. Το χειρότερο όμως, ξαναλέω, είναι το γεγονός ότι νέα φάρμακα, θα μπορούσα να σας αναφέρω και φάρμακο από το χώρο που κινούμαστε εμείς σαν εταιρεία, από το χώρο του ζαχαρού και διαβήτη, που δεν μπορούμε να το φέρουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, διότι με το υπάρχον καθεστώς η εταιρεία δεν είναι σε θέση να μας το διαθέσει. Μας λέει να περιμένουμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, είναι εξόχως ανησυχητικά όλα αυτά και η αλήθεια είναι ότι πήραμε μόνο μία πρόγευση. Θέλω να σας προσκαλέσω να έρθετε μια μέρα στο στούντιο και να κάνουμε εκτενώς αυτή την κουβέντα. Διότι καλά είναι τα πολιτικά που συζητάμε εδώ κάθε απόγευμα, καλά είναι τα διάφορα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας. Εδώ όμως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και κυρίως καλό πραγματικά τους τηλεθεατές να σκεφτούν εάν ένας δικός τους άνθρωπος ή οι ίδιοι μπορούν να θεραπευτούν ένα φάρμακο, αλλά καθυστερεί 2 ή και παραπάνω χρόνια να έρθει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό επιδρά πάρα πολύ αρνητικά και στην ψυχολογία του ασθενούς. Αναγκάζεται να πάει στο εξωτερικό να το πάρει. Με τα χαράς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα βέβαια να επισημάνω είναι ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και φαίνεται να υπάρχει διάθεση για δράση ώστε να μπει μια καλύτερη σειρά στα πράγματα, αφενός με σχετική βελτίωση της χρηματοδότησης, αφετέρου με λήψη μέτρων. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε τις προθέσεις να μεταφράζονται σε αποτελέσματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος. Δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται. Πραγματικά δηλαδή. Δεν υπάρχουν. Θα πρέπει κανονικά η πρωτοβουλία να είναι αυτή. Να έρχονται τα φάρμακα αμέσως για τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Η χώρα μας δεν είναι πτωχευμένη πια. Η χώρα μας υποτίθεται ότι έχει ανάπτυξη. Ας κόψουμε από όλους τους υπόλοιπους για να φέρουμε φάρμακα για τους ασθενείς. Και εάν θέλουν να περιορίσουν κάπως την δαπάνη του κράτους, ας κοιτάξουν τη σπατάλη που γίνεται σε κάθε τομέα της δημόσιας υγείας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Τάκης Χατζής με εκλεκτούς καλεσμένους ακριβώς στις 10, όπως κάθε βράδυ. Evening Report με τον Μάνο Νιφλή. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 7. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.